Ευχαριστικό. Με το σχολείο, τι, πώς βλέπεις τα πράγματα, είναι μια καινούργια αρχή, αυτή που γίνεται στο Αίγιο, στην οικογένεια. Ναι. Αυτή η χρονιά θα είναι πιο δύσκολη από τις άλλες. Για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για μας. Γιατί? Γιατί τώρα τα παιδιά δεν θα έχουν που να μείνουν, άλλα θα φύγουν, άλλα θα μένουν σε σκηνές, ενώ πάνε σχολείο. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να διαβάζουν μέσα στις σκηνές. Τι έχεις να ρωτήσεις? Να είναι καλά. Να σου πω κάτι, αν θέλετε το μεταδίδετε, η συνάντηση ήταν μόνο ανθρώπινη, χωρίς δημοσιότητα. Τώρα εσείς μάθατε κάπου, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί, γιατί δεν θέλω να τους κουράζω. Ήταν εντελώς ανθρώπινη και εγκόγνητο από τα μέσα ενημέρωση. Τα παιδιά, να συμπληρώσω κάτι που ξέχασαν, πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την πολύ 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 ανθρώπινη συμπεριφορά του Υπουργού. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Μας συγκίνησε, δεν θέλω να πω τις ενεργειές του, αλλά ήταν καταπληκτικός. Μπράβο, μακάρι όλοι να είναι σαν τον Υπουργό. Ξεκινάτε μια καινούργια αρχή, θα λέγαμε. Δύσκολη αρχή, πολύ δύσκολη αρχή, αλλά με την αλλαγή θεώρησης της ζωής που πήραμε από το μάθημα που τραβήξαμε, όλα τα θεωρούμε πλέον εύκολα και νομίζουμε ότι είμαστε πολύ πολύ πιο κοντά στο Θεό. Να ρωτήσω κάτι για τα ποδήλατα. Τι τα κάνετε τόσα ποδήλατα? Τέσσερα. Τα δώσαμε. Δύο κρατήσαμε και δύο δώσαμε. Τέσσερα. Ήταν, αλλά δυστυχώς η κοινή γνώμη τα έβγαλε 104. Δεν πειράζει. Θα τον πάρουμε να εγώ, τι βλέπεις ότι θα γίνει? Θα τον πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Μάλλον. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι. Wilkins. Τώρα που πήραμε και το Wilkins, θα το πάρουμε στο μπάσκετ σίγουρα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ωραία. Και εμείς. Ωραία.